Η ίδρυση του Φόρουμ για την Ελλάδα από την Ντόρα Μπακογιάννη είναι το πρώτο βήμα για το νέο πολιτικό φορέα που σχεδιάζει η πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Στην παρέμβασή της στο διαδίκτυο, η κυρία Μπακογιάννη επιτέθηκε στο Πασόκ, εκτιμώντας ότι η πλειοψηφία των υπουργών ταλαντεύεται μεταξύ αναποτελεσματικότητας και άρνησης της πραγματικότητας, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγόρησε ότι αντί να πιέζει την κυβέρνηση, επενδύει στην κατάρρευση της Ελλάδος για να αντλήσει κομματικά ωφέλη. Η παρέμβαση της πρώην Υπουργού περιλάμβανε και ισχυρή δόση αυτοκριτικής που αφορούσε στις επιδόσεις των κυβερνήσεων Καραμανλή. Προσωπικά έχω το θάρρος να αναγνωρίσω τα λάθη μου. Δεν θα πω ότι ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Ούτε θα χρησιμοποιήσω τις φράσεις του τύπου «εγώ τα είχα πει». Ήταν λάθος μου που δεν είπα πολλά πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος μου που δεν μίλησα εγκαίρως για όσα θεωρούσα στραβά. Αναλαμβάνω λοιπόν στο ακέραιο την ευθύνη που μου αναλογεί. Το Φόρουμ για την Ελλάδα στελεχώνουν 50 νέα πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν είχαν επαγγελματική σχέση με την πολιτική. Το Φόρουμ για την Ελλάδα δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι ιδέες, λύσεις, γνώση, δύναμη, σύνθεση για την Ελλάδα του αύριο. Είναι προτάσεις για την εφαρμοσμένη πολιτική. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Κιλτίδης δήλωσε πρόθυμος να συνεισφέρει με τις απόψεις του. Στον αντίποδα, ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει η κυρία Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία.